Ανανέωσε για τρίτη φορά τη θητεία του στο τιμόνι του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λέσβου, Απόστολος Βαλτάς, καθώς στις εκλογές της Κυριακής η παράταξή του πέτυχε εντυπωσιακή νίκη, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξη στο σημερινό πρόεδρο. Είχαμε σε στόχο και έχουμε σε στόχο να αναδείξουμε το νέο φαρμακείο, το φαρμακείο του εξυγχρονισμένου, το φαρμακείο τις επόμενες 15 ετίες, 20 ετίες μπορώ να σας πω, πάνω σε μια διαφορετική φάση. Ότι πλέον δεν είμαστε ο κλασικός φαρμακοποιός που κάποτε δίναμε ένα φάρμακο και δίνονται μια συμβουλή. Εμείς είμαστε και φαρμακεία των υπηρεσιών. Αυτή είναι η στόχευσή μας, διότι θέλουμε να βοηθήσουμε την πρόληψη, θέλουμε να βοηθήσουμε το σύστημα υγείας και γι' αυτό θα ευελπιστούμε να βρεθούμε σε μια συνεργασία με τον Υπουργείο Υγείας, ώστε να συμβάλλουμε στην υγεία των ασθενών, στις καλύτερες υπηρεσίες υγείας, και θεωρώ ότι θα γίνει, γιατί το μέσο ελληνικό φαρμακείο, ο Έλληνας επιστήμονας φαρμακοποιός, το δίκτυο των 11.000 φαρμακείων έχει και την επιστημονικότητα, αλλά έχει και τη δομή να συμβάλλει σε αυτό. Εσείς τι πιστεύετε ότι έχει κάνει τους συναδέλφους σας να σας εμπιστευτούν, να σας θέλουν να βρίσκεστε ξανά στο τιμόνι του συλλόγου? Τι ήταν αυτό που πιστεύετε ότι καταφέρατε μέσα στα 6 χρόνια της θητείας σας, μέσα στα προηγούμενα χρόνια μάλλον? Η δικιά μας η ομάδα είναι μια ομάδα που δεν είναι ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε πέντε άτομα. Σας δηλώνω ότι η ομάδα που λειτουργεί για να χαράξει τον προγραμματισμό δράσεων προς τα μέλη του, αλλά και να ζητήσει νομοθετήματα για τους Έλληνες ασθενείς ή ακόμη για το φαρμακείο, είναι νέοι συνάδελφοι με εξειδικεύσεις, με πανεπιστημιακές σπουδές έξτρα, μεταπτυχιακά, πάνω στις γνώσεις υγείας, οικονομία υγείας. Θέλω να πω το εξής, ότι εμείς δεν λειτουργούμε τα μοντέλα τα παλιά που λειτουργούσαν οι συνδικαλιστές. Καταρχάς, δεν λειτουργούμε σε ακόμα. Η δικιά μου παράταξη είναι μια παράταξη που έχει μέσα φαρμακοποιούς που δεν βλέπουν μπροστά την κομματική τους ταυτότητα. Δεν υπάρχει καλή θέση. Απέναντι σίγουρα είχαμε πρόσωπο του ΚΚΕ, είχαμε πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, είχαμε πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε και ανεξάρτητους συναδέλφους. Αλλά ο πυρήνας μας, εμείς κερδίσαμε γιατί πείσαμε τους συναδέλφους και τα νέα παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι ο μέσος όρος ηλικίας των φαρμακοποιών είναι 45. Ότι εμείς δεν κοιτάμε κόμματα παρατάξεις, κοιτάμε μόνο τη στόχευσή μας για να αναδείξουμε το φαρμακείο και να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες στον Έλληνα ασθενή.